μάθουμε λίγο πώς πήγε αυτή η διοργάνωση, από τον πρόεδρο του ομίλου αντισφαίρεσης Άρτας, τον κύριο Γιώργο Θωμά. Τον καλησπερίζουμε. Μες στο γήπεδο τον βλέπουμε. Χωρίς στολή, βέβαια, αυτή τη φορά. Για να πούμε δύο κουβέντες λίγο για την διοργάνωση. Πώς πήγε? Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε 97 συμμετοχές αθλητών από την Ελλάδα και 13 χώρες του εξωτερικού. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και από τις συμμετοχές και από τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το τουρνουά. Και παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί στην Άρτα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε για 3 συνεχόμενες ημέρες βροχή, αλλά καταφέραμε να φέρουμε σε πέρας το τουρνουά. Ένα πολύ σημαντικό τουρνουά για την πόλη μας. Παιδιά, νεαροί παίξανε, ήταν οι αθλητές, έτσι δεν ήταν μεγάλης ηλικίας? Ναι, το πρωτάθλημα είναι της Tennis Europe, είναι το Tennis Europe Junior Tour που ονομάζεται και αφορά κατηγορίες ηλικίας παιδιών από 11 έως 14. Αθλητές με καλή βαθμολογία που ήρθανε να συμμετέχουν στο τουρνά που έγινε εδώ στην Άρτα. Και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που αποκεντρώνεται ο αθλητισμός, που και πόλεις της επαρχίας μπαίνουν στο χάρτη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, που μπορούμε κι εμείς να φέρουμε, γιατί έχουμε και τις εγκαταστάσεις, έχουμε την υποδομή, έχουμε την τεχνογνωσία, να κάνουμε και εμείς τα διατουρνουά και έχουμε την ευκαιρία και οι πολίτες να δουν καλό αθλητισμό, καλό τένις, και τα παιδιά που συμμετέχουν εδώ σε συλλόγους και σωματεία να συμμετέχουν. Και επίσης είναι πρωτόγνωρη εμπειρία να έρχονται σε επαφή με αθλητές από όλο τον κόσμο. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν 13 χώρες και περίπου 20-25 παιδιά που ήρθαν από χώρες του εξωτερικού. Μάλιστα. Και στην Άρτα έχει μεγάλο κοινό το τένις στην πόλη σας? Οι ακαδημίες του ομίλου μας φτάνουν περίπου τα 150 παιδιά και στους ενήλικες πάει επίσης πάρα πολύ καλά. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που ανταποκρίνεται ο κόσμος. Πρόσφατα δημιουργήθηκε και δεύτερος σύλλογος αντισφαίρεσης. Οπότε μπορώ να πω ότι το άθλημα έχει άνθηση, όπως έχει σε όλη την Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, θα έλεγα. Αλλά είναι ένα άθλημα το οποίο ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια εδώ. Μάλιστα. Οπότε ήρθαν και το εξωτερικό και για τον τουρισμό ήταν καλό. Φαντάζομαι οι επαγγελματίες εκεί και αυτοί χάρηκαν από αυτή τη διοργάνωση. Οπότε όλοι ευχαριστημένοι, μάλλον θα πρέπει να είναι. Είχαμε αθλητές που ήρθαν από την Ιρλανδία έως το Ισραήλ. Δηλαδή, θέλω να πω τα δύο άκρα. Ναι, το λαθάρθουμε. Πραγματικά, για μια μεγάλη πόλη δεν είναι σοβαρό το αποτύπωμα, αλλά για μια πόλη όπως η Άρτα είναι σοβαρό το αποτύπωμα στον οικονομικό τομέα, στην οικονομική δραστηριότητα της πόλης, γιατί περίπου ήρθαν 250 άτομα που διέμειναν εδώ, περιηγήθηκαν, έφεγαν στην πόλη, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει και αυτό την σημασία, τη σημασία την οικονομική, ας πούμε, για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας κυρίως. Μάλιστα. Λοιπόν, και μένει και κάτι και για τον αθλητισμό, που είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο έγινε φυσικά αυτή η διοργάνωση. Κύριε Θωμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας.